Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον Παράδεισο. Κύριε ελέησον. Σε μια εποχή πλάνης και αθείας, οι άφρονες είναι πάρα πολλοί. Στη σημερινή λοιπόν εποχή, όπου κατακλείζεται ο ελληνικός χώρος από μυαλά αθέων, εφόσον μια άθεη κυβέρνηση κυβερνά τον τόπο, γιατί οι αμαρτίες μας φαίνεται είναι πάρα πολλές, ώστε ο Θεός επέτρεψε μια άθεα κυβέρνηση να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο, οι άφρονες ζηλεύουν ο ένας τον άλλον και πολλαπλασιάζονται. Στην Παλαιά Διαθήκη δε, άφρον άνθρωπος είναι ο άθεος. Είπεν άφρον εν την καρδία αυτού, ουκ εστιν Θεός. Αυτός είναι ο ανόητος άνθρωπος, ο οποίος δεν πιστεύει στην ύπαρξη του Θεού. Στη σημερινή ευαγγελική περικοπή, και ο πλούσιος ο άφρον ήταν ουσιαστικά άθεος, διότι είχε σαν Θεό την ύλη, τις απολαύσεις, τις βιωτικές, αλλά είχε ξεχάσει τον πραγματικό Θεό. Μας περιγράφει λοιπόν το Ευαγγέλιο που ακούσαμε ότι είπε ο Χριστός την παραβολή προς αυτούς, προς τους ακροατές του. «Ανθρώπου τεινός πλουσίου εφόρησεν η χώρα». Κάποιου πλουσίου ανθρώπου καρποφόρησαν πλουσίως τα χωράφια του. «Και διαλογίσε το εν εαυτό λέγον, τι ποιήσω ότι ούκ έχω που συνάξω τους καρπούς μου». Και σκεπτόταν μέσα του λέγοντας, «Τι να κάνω, διότι δεν έχω που να συνάξω τους καρπούς μου». Και είπε, «Τούτο ποιήσω, καθελό μου τας αποθήκας και μίζω να σηκοδομήσω και συνάξω εκεί πάντα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου». Έπειτα είπε, «Τούτο θα κάνω, θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου και θα οικοδομήσω μεγαλύτερες και θα συνάξω εκεί όλα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου. Και ερώτη η ψυχή μου και θα υπώ στον εαυτό μου, ψυχή, έχεις πολλά αγαθά κείμενα, εισέτη πολλά, αναπαύου, φάγε, πίε, εφραίνου, εαυτέ μου, έχεις πολλά αγαθά που αρκούν για έτη πολλά, αναπαύου, φάγε, πίε, εφραίνου». Είπε δε αυτό ο Θεός. «Άφρον, ταύτη τη νυχτή, την ψυχή σου απαιτούσιν από σου. Άδε, η τίμα σας, τίνι έστε». Αλλά ο Θεός του είπε, «Ανόητε, αυτή τη νύχτα απαιτούν από σένα την ζωή σου. Αυτά δε που ετοίμασες, τίνος θα είναι». Ούτως, καταλήγει το Ευαγγέλιο, «ο θησαυρίζων εαυτό και μη εις Θεών πλουτών». Έτσι παθαίνει όποιος θησαυρίζει για τον εαυτό του και δεν πλουτίζει για να κάνει καλά έργα για τη δόξα του Θεού. Σε μια εποχή που ακούμε και από τη δεξιά και από την αριστερά ότι ο πλούτος είναι ο σκοπός της ύπαρξής μας, ότι όλα πρέπει να γίνουν για να πλουτίσουμε, να αποκτήσουμε πλούτο, ώστε να μπορούμε να έχουμε αξιοπρέπεια και να μην είμαστε υποτελείς στους ξένους. Αυτός είναι ο σκοπός του κοσμικού ανθρώπου, ο πλούτος, να πλουτίσει. Ο πλούτος αυτός καθ' αυτός δεν είναι κακός. Αν τον πλούτο τον χρησιμοποιούμε για να δοξαστεί το όνομα του Θεού. Ο Μέγας Βασίλειος, αδελφοί μου, αλλά και ο Ιερός Χρυσόστομος έχουν φοβερούς λόγους πάνω σε αυτό το θέμα. Σε μια συγκλονιστική ομιλία του Μεγάλου Βασιλείου για τον σημερινό άφρονα πλούσιο, την οποία ομιλία στο παρελθόν είχαμε σχολιάσει και είχαμε αναλύσει, αναφέρει ο Άγιος Βασίλειος πως ένα συγκλονιστικό στοιχείο που είχε
αυτός ο πλούσιος, ο ανόητος δηλαδή πλούσιος, την ώρα που ετοίμαζε και σκεπτόταν και παιδευόταν τι να κάνει με τη σοδιά που έρχεται, γιατί έβλεπε ότι τα χωράφια του θα απέδιδαν πολλούς καρπούς και δεν θα του έφταναν οι αποθήκες που είχε ήδη να κάνει τη συγκομιδή και να συγκεντρώσει όλους αυτούς τους καρπούς, σκεφτόταν αυτός και βασανιζόταν τι έπρεπε να κάνει, αποφασίζοντας να γκρεμίσει τις αποθήκες τις παρούσες και να χτίσει νέες, ώστε εκεί να φυλάξει το νέο καρπό μαζί με το παλαιό. Ο Μέγας Βασίλειος απορεί. Απορεί που δεν του ήρθε στο μυαλό αυτού του πλουσίου η απλούστατη σκέψη να μοιράσει έστω τον παλιό καρπό, τα παλιά πράγματα του στους φτωχούς. Έστω. Να δώσει από τα παλιά, αφού δεν θέλει να δώσει και να μοιράσει από το νέο καρπό που ήταν τόσος πολλής. Αλλά αυτός, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, γιατί άραγε σκεφτόταν έτσι. Δηλαδή πώς, λέγοντας τη χαρακτηριστική φράση αυτή που ακούσαμε, «Ψυχή, θα ζήσεις πολλά χρόνια, οπότε απόλαυσε, φάε, πίε, φρένου, μη βασανίζεις από τίποτε», είναι το χαρακτηριστικό του σύγχρονου ηλιστού ανθρώπου, που πέρα από αυτή τη ζωή δεν βλέπει τίποτε. Νομίζει ότι εδώ τα πάντα εξαντλίονται. Είναι ζει, φέρεται, άγεται και φέρεται σαν απέθαντος, σαν να μην πεθάνει ποτέ αυτός ο άνθρωπος. Γιατί ο Μέγας Βασίλειος δίνει την απάντηση για αυτή την κατάτια αυτού του ανθρώπου. Τον κορόιδεψε ο διάβολος με τη σκέψη της πολυετού ζωής του, ότι θα ζήσει δηλαδή πολλά χρόνια. Δηλαδή ουσιαστικά έψαλε πολυχρόνιο στον εαυτό του. Θα ζήσει πολλά χρόνια. Οπότε με το σκοπό αυτό, όλα τα χρόνια να απολαμβάνει, να τρώει, να πίνει, να εφραίνεται, να μην του λείψει τίποτε, δεν μπορούσε να σκεφτεί κανέναν άλλον. Όπως είδαμε και εκείνη την άλλη μορφή ενός πλουσίου άλλου, εκείνου του ανωνύμου πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου, ότι και εκείνος ο πλούσιος ήταν τόσο σκληρόκαρδος που δεν μπορούσε να δει την ανάγκη του αδερφού, γιατί ο πλούτος αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά στοιχεία του χαρακτήρα του ανθρώπου. Αλλά τη στιγμή που ο πλούσιος αυτός, ο ανόητος, σκεφτόταν πολυχρόνια για τον εαυτό του, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, την ίδια στιγμή ο Θεός είχε για αυτόν άλλα σχέδια. Θυμήθηκα ένα λόγο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου που έλεγε σε πολλούς που τον επισκεφτόταν στην καλύβα του. Αναφερόμενος για το θέμα του πλούτου, αναφερόμενος ο Άγιος Παϊσίος τον άφρονα πλούσιο, έλεγε μία φράση που την συναντάμε περίπου την ίδια φράση και στον Ευεργετινό και στο Γεροντικό. Την επαναλάβανε στους επισκέπτες του εκεί στην καλύβα του. Έλεγε, πατέρες και αδερφοί, αν θέλετε να σχεδιάσετε για το μέλλον σας, να πάτε στα κημητήρια που έχετε εκεί στην περιοχή σας, να καθίσετε δίπλα σε έναν τάφο που θα γράφει την ηλικία που θα είναι για άνθρωπο κάτω των 25 χρονών, ένα νέο άνθρωπο δηλαδή, γιατί αυτός ο νέος άνθρωπος δεν περίμενε το θάνατό του, να καθίσετε εκεί και να κάνετε σχέδια για το μέλλον. Αυτό δεν θα πει ότι πρέπει να είμαστε απελπισμένοι για το μέλλον και να μην κάνουμε αυτά τα δίκαια και νόμιμα πράγματα για να συντηρήσουμε την οικογένειά μας, να φροντίσουμε ώστε να έχουμε κάποια έσοδα, να βοηθούμε και τους συνανθρώπους μας. Δεν μας απασχολούν όμως εμάς καθόλου τα μέλλοντα, αλλά μόνο τα παρόντα. Και μπορεί να μην είμαστε πολύ πλούσιοι, αλλά κάνουμε σαν να είμαστε πολύ πλούσιοι και μάλιστα άθεοι πλούσιοι. Άλλωστε, στη σημερινή εποχή, άφρονες δεν λέγονται μόνο οι πλούσιοι που είναι και λίγοι. Λέγονται άφρονες και φτωχοί, οι οποίοι ζουν
με την προσδοκία να πλουτίσουν. Και αυτός είναι ο στόχος της ζωής τους. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό και πολύ σπουδαίο. Σημασία, νομίζω, αδερφοί μου, είναι ότι ό,τι και να έχουμε ως δωρεές του Θεού, κτήματα, σπίτια, χρήματα, σημασία είναι, σημασία έχει αν αυτά που έχουμε ξέρουμε να τα εκτιμούμε, να ευχαριστούμε και να ευλογούμε το Θεό και εμπράκτως να απολαμβάνουμε από τα αγαθά δια των αγαθοεργιών. Γιατί πραγματικά ο Μέγας Βασίλειος δίνει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό το λόγο, ότι αν θέλεις να απολαύσεις πραγματικά τα πλούτη σου, τα χρήματά σου, αυτά που σου έχει δώσει ο Θεός, το κυριότερο είναι να ευχαριστήσεις τον Κύριο γιατί είναι δικά Του. Την ώρα που ήρθες στον κόσμο ήσουν αγιμνός, τίποτα δεν είχες, τίποτα δεν είχες αποκτήσει. Αν ο Θεός δεν ήθελε να σου δώσει, δεν θα σου δώσει τίποτε, να τον ευχαριστείς για αυτά που έχεις και να κάνεις αγαθοεργίες, γιατί έτσι μόνο θα πλουτίσεις πραγματικά. Πρέπει να γίνουμε καλοί διαχειριστές των λίγων και των πολλών για να έχουμε την ευλογία του Θεού και να απολαμβάνουμε. Τι σημασία έχει να έχει κανείς πολλά χρήματα αλλά να έχεις πέσει σε ανομίες, σε παρανομίες, σε αμαρτίες και να συμπεριφέρεσαι σαν να είσαι καταραμένος. Γιατί ένας απελπισμένος και απογοητευμένος άνθρωπος, επειδή δεν είναι γεμάτος από Θεό, αλλά είναι γεμάτος μόνο από υλικά αγαθά, αυτός συμπεριφέρεται σαν καταραμένος άνθρωπος, γιατί δεν έχει εμπιστοσύνη σε κανέναν, ούτε άνθρωπο, ούτε ουράνιο πλάσμα, όπως τον άγγελό του επί παραδείγματι. Τι σημασία έχει να μην έχεις τίποτε και να κλαις τη μοίρα σου, και να μην δοξάζεις τον Θεό για να ευχαριστήσεις τον Κύριο, και από την άλλη να έχεις τα πάντα και πάλι να κλαις τη μοίρα σου και να μην δοξάζεις τον Θεό. Ο πατέρας μου εδώ, ο πατήρ Χαράραπος, μου έλεγε κάποτε μια ιστορία, την είχα γράψει και σε ένα άρθρο, για μια πλούσια οικογένεια και μια φτωχή οικογένεια. Είναι μια ιστορία πολύ χαρακτηριστική, πόσο αλλοιώνει ο πλούτος τον άνθρωπο. Ήταν, λέγει, μια παράγκα σε ένα μέρος εκεί, σε ένα χωράφι, που ήταν μια πολύτιχνη οικογένεια. Δεν είχαν να φάνε, δεν είχαν να πιούν, φτώχεια επικρατούσε, αλλά κάθε βράδυ γλέντια, χαρές, παιχνίδια, τραγούδια, δεν είχαν να φάν, δεν είχαν να πιούν, αλλά είχαν χαρά και είχαν πίστη στο Θεό. Απέναντι ήταν μια άλλη οικογένεια, ένας πλούσιος με τη γυναίκα του. Αυτοί δεν είχαν παιδιά, δεν τους είχε δώσει ο Θεός παιδιά, αλλά είχαν πολλές λίρες, χρήματα, φλουριά. Έβλεπε ο πλούσιος τη χαρά που υπήρχε στο σπίτι του φτωχού. Έβλεπε τα παιδιά που έτρεχαν ξεβράκωτα στην αυλή και τα λυπήθηκε. Λέει στη γυναίκα του, να κάνουμε μια ελεημοσύνη. Να στείλουμε ένα κουβά λίρες σε αυτούς εκεί, να πάνε να αγοράσουν τρόφιμα και τα λοιπά. Μόλις πήγαν τα χρήματα στους φτωχούς, ο νοικοκύρης, ο φτωχός, παίρνει το κουβά στο κέντρο του σπιτιού, που ήταν το πάτωμα χωματένιο, σκάβει, το βάζει μέσα, κάθεται αυτός από πάνω, το παραχώνουν, κάθονται από πάνω, παραγγέρουν, βγάζουν λίγα χρήματα, παραγγέρουν τους σιδεράδες της περιοχής να έρθουν να τους βάλουν σίδερα στα παράθυρα και στις πόρτες, να φράξουν καλά το σπίτι, και από εκεί τη μέρα σταμάτησε η χαρά. Ούτε παίζαν, ούτε χορεύαν, ούτε τραγουδούσαν. Η μόνη σκέψη που είχαν, μην τους κλέψει κανείς τις λίρες που τους έστειλε ο πλούσιος. Έτσι αλλοιώνονται οι άνθρωποι από τον πλούτο και καταντούμε όλοι να είμαστε άφρονες και ανόητοι. Ο Μέγας Βασίλειος τονίζει πως ο ρόλος των πλουσίων πρέπει να είναι πατρικός, να έχουν πολλά παιδιά, δηλαδή να έχουν όλους τους φτωχούς, να είναι παιδιά τους οι φτωχοί, να τους υιοθετήσουν, να έχουν την κεδαιμονία τους, να σκέφτονται αποκλειστικά και με μεγάλη αγάπη τις φτωχές οικογένειες. Έτσι αν φρόντιζαν οι άνθρωποι, δεν θα υπήρχε, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, κανένας πλούσιος, αλλά δεν θα υπήρχε και κανένας φτωχός. Γιατί
εμπράκτως θα εφαρμοζόταν ο λόγος του Ιερού Ευαγγελίου. Ο Ιερός Χρυσόστομος έχει μία αναφορά στον πλούτο και στους πλούσιους και τους ονομάζει άχρηστους. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, άχρηστοι είναι οι πλούσιοι. Είναι άχρηστοι εκτός και αν είναι ελεήμονες και φιλάνθρωποι. Μα δυστυχώς λίγοι πλούσιοι, πολύ λίγοι ξεχωρίζουν για τη φιλανθρωπία τους. Οι περισσότεροι είναι βουτυγμένοι στη φιλαυτία, την ασπλαχνία, την αμαρτία. Γι' αυτό μη τους ζηλεύεις. Εσύ να σκέφτεσαι τον Πέτρο και τον Παύλο, να σκέφτεσαι τον Ιωάννη και τον Ηλία, να σκέφτεσαι τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος δεν είχε που να γύρει το κεφάλι του. Μιμήσου τη φτώχεια εκείνου και των Αγίων του, που ήταν στερημένοι από τα υλικά αγαθά, είχαν όμως αμύθιτα πνευματικά πλούτη. Να θυμάσαι πάντα και τη διακήρυξη του Κυρίου, που βεβαίωσε πως είναι πολύ δύσκολο να σωθεί πλούσιος. Όσοι έχουν χρήματα, πολύ δύσκολα θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Πιο εύκολο είναι να περάσει καμήλα μέσα από βερονότρυπα, παρά να μπει πλούσιος στη Βασιλεία του Θεού. Δίπλα σε αυτή τη θεϊκή διακήρυξη, συνεχίζει ο Άγιος Χρυσόστομος, βάλε αν θέλεις όλο το χρυσάφι της γης και θα δεις ότι δεν αντισταθμίζει τη ζημιά που θα σου προξενήσει η κατοχή του. Ακόμα δηλαδή και αν είχες δικές σου την ξηρά και τη θάλασσα, τις χώρες και τις πολιτείες της οικουμένης, αν δούλευε για σένα η ανθρωπότητα, αν έδιναν για χάρη σου οι πηγές χρυσάφι αντί για νερό, και τότε θα έλεγα πως δεν αξίζεις ούτε 3 δεκάρες αφού θα έκανες τη βασιλεία των ουρανών. Πες μου, αν ο βασιλιάς σε καλούσε στα ανάκτορα και σε έβαζε να καθίσεις δίπλα στο θρόνο του και σου μιλούσε τιμητικά μπροστά σε όλους τους αυλικούς και σε κρατούσε στο τραπέζι του για να γευτείς τα βασιλικά φαγητά, δεν θα θεωρούσες τον εαυτό σου ως τον πιο ευτυχισμένο άνθρωπο? Τώρα λοιπόν που πρόκειται να ανέβεις στον ουρανό και να σταθείς κοντά στο βασιλιά του σύμπαντος και να λάμπεις όπως οι άγγελοι και να συμμετέχεις στην απρόσιτη θεία δόξα, διστάζεις να περιφρονήσεις τα χρήματα, ενώ θα έπρεπε να πετάς από χαρά, ακόμα και αν χρειαζόταν να θυσιάσεις τη ζωή σου για το σκοπό αυτό. Για να αναρριχηθείς σε κάποιο πρόσκαιρο δημόσιο αξίωμα που θα σου δώσει την ευκαιρία να κλέψεις, χρησιμοποιείς κάθε μέσο θεμητό και αθέμητο, και τώρα που μπροστά σου βρίσκεται η αιώνια βασιλεία των ουρανών, που τίποτε δεν πρόκειται να την καταργήσει, αδιαφορείς και κάθεσαι με ανοιχτό το στόμα μπροστά στα χρήματα. Ελπίζω αυτό να το ακούσουν και οι ιερείς της σημερινής εποχής, που κάνουν τα πάντα για να μην χάσουν το δημόσιο, την θέση τους σε δημόσιο. Δίκιο έχουν, αλλά από την άλλη αυτή την αντίδραση που δείχνουν προς τους Μητροπολίτες, προς τον Αρχιεπίσκοπο και προς το κράτος, δεν μπορούσαν αυτή την αντίδραση να την δείξουν για τα θέματα της πίστεως? Δεν μπορούσαν να αντιδράσουν για την ψευδοσύνοδο της Κρήτης, για τον οικουμενισμό? Δεν μπορούν να αντιδράσουν στις δηλώσεις που κάνει ο Αρχιεπίσκοπος, όπως τώρα δηλώνουν αντίδραση και αντιδρούν για τις θέσεις αυτές για τους δημόσιους υπαλλήλους, δηλαδή και την θέση που έχουν οι ιερείς? Δεν μπορούν να αντιδράσουν για ό,τι έχουν κάνει αυτοί οι επίσκοποι στα θέματα της πίστεως, που έχουν αλωτριώσει εντελώς την ορθόδοξη πίστη? Τι κάνουν? Μόνο θα αντιδρούμε για τα χρήματα, για να μην χάσουμε τη θέση στο δημόσιο, όπως λέγει και ο Ιερός Χρυσόστομος, και καθόμαστε με ανοιχτό το στόμα και ατενίζουμε τα χρήματα και την ασφάλεια την οικογενειακή από θέμα χρηματικής, από θέμα μισθοδοσίας, και δεν φροντίζουμε για την ασφάλεια των οικογενειών και της κοινωνίας στο θέμα της πίστης? Αλίμονο, λέγει ο Χρυσόστομος, πόση είναι η αναισθησία μας? Τέτοια αγαθά προσδοκάμε και στα πράγματα της γης είμαστε κολλημένοι, στους μισθούς, στο βαλάντιο. Δεν αντιλαμβανόμαστε την πανουργία του διαβόλου που μας δίνει τα μικρά και μας παίρνει τα μεγάλα? Μας προσφέρει λάσπη και μας αρπάζει τον ουρανό. Μας παρασύρει στη σκιά και μας απομακρύνει από το φως. Μας τραβάει στην απάτη και μας θερεί την αλήθεια.
μας ξεγελάει με όνειρα, γιατί όνειρο είναι ο πλούτος του κόσμου τούτου, και μας καταντάει όταν έρχεται η ώρα του θανάτου μας φτωχότερους και από τους πιο φτωχούς, γιατί ποτέ δεν παίρνει μαζί του ο άνθρωπος τίποτε άλλο πέρα από την αρετή του και τα καλά του έργα. Ω αδελφοί μου, πόσο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να μας εξαγοράζει ο διάβολος και να μας τάζει αγαθά αυτού του κόσμου που δεν έχουν καμιά αξία για την αιώνια ζωή. Εύχομαι αυτό να το ακούσουμε όλοι και να το ακούσουν και οι διάφοροι κυβερνητικοί αλλά και εκκλησιαστικοί άρχοντες, οι οποίοι, όπως ακούγεται, ο ένας τον άλλον κατηγορά, χρηματίζονται για διάφορες υποθέσεις. Ακόμα και για να ξεπουλήσουμε την πατρίδα μας, χρηματίζονται. Ακόμα και για να ξεπουλήσουμε την πίστη μας, χρηματίζονται. Η ίδια η Νέα Δημοκρατία χθες έβγαλε ανακοίνωση ότι έγινε συνδιαλλαγή Αρχιεπισκόπου και Σύπρα. Τι συνδιαλλαγή είναι αυτή? Τι συνδιαλλαγή που έγινε συνδιαλλαγή, γιατί έτσι φαίνεται τα τελευταία χρόνια, κάτω από το τραπέζι συνδιαλλαγή κάνει η επίσημη εκκλησία, η διοικούσα εκκλησία με την κυβέρνηση. Υπάρχει χρηματισμός, δίνονται χρήματα για να κλείνουν τις φωνές κάποιων συνειδήσεων, να μην ακούγονται οι συνειδήσεις, να αντιδρούν. Δεν γνωρίζω. Πάντως θα τελειώσω με ένα λόγο που μου έστειλε χθες ένας γιατρός, εξαιρετικός γιατρός και επιστήμονας και χριστιανός, το Αγίου Μαξίμου το Ομολογητή, περί τιμωριών, περί θείων τιμωριών, λέγει ο Άγιος Μάξιμος, και με αυτό τελειώνω: «Ο μεν εχέφρον των θείων κρυμάτων την ιατρίαν αναλογιζόμενος, ευχαρίστως φέρει τας δια τούτων επισυμβενούσας αυτό συφοράς, μηδένα άλλων τούτων αίτιων ήταν σε αυτού αμαρτίας λογιζόμενος. Ο δε άφρον, την του Θεού αγνοών σοφωτά την πρόνοιαν, αμαρτάνων και παιδευόμενος ή των Θεών ή τους ανθρώπους των εαυτού κακών αιτίους λογίζεται. Ο σόφρονας άνθρωπος, σκεπτόμενος τη θεραπευτική δύναμη των θείων τιμωριών, υπομένει με ευχαρίστηση τις συφορές που του συμβαίνουν και δεν θεωρεί κανέναν άλλον αίτιο για αυτές παρά μόνο τις αμαρτίες του. Αντίθετα, ο άφρονος, ο ανόητος άνθρωπος, αγνοώντας τη σοφότατη πρόνοια του Θεού, όταν αμαρτάνει και τιμωρείται, θεωρεί αιτίους των κακών που του συμβαίνουν ή τον Θεό ή τους ανθρώπους». Να παρακαλούμε τον Θεό να μας δίνει σοφροσύνη, να έχουμε ηγεμονικό νου, αυτός να μας κατευθύνει, να ακούμε τη φωνή της συνείδησεως και τη φωνή του Θεού μέσα μας, και να μην είμαστε ανόητοι άνθρωποι, άθεοι και άνθρωποι που κολλάμε στα γήινα και υλικά πράγματα και ξεχνούμε τα ουράνια και τα αιώνια. Αμήν.